Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Η μαύρη σελήνη είναι ένα σημείο πάθους. Είναι η αθέατη πλευρά της σελήνης. Είναι η κρυμμένη σεξουαλικότητα που έχουμε βαθιά μέσα μας. Είναι το βασικό ένστικτο που επηρεάζει τη συμπεριφορά μας και αφορά στην κρυφή και ανεξάρτητη πλευρά της σεξουαλικότητας που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Η μαύρη σελήνη δεν είναι πλανήτης, αλλά ένα ουράνιο σημείο. Το άλλο όνομά της είναι Λίλιθ. Ποια ήταν λοιπόν η Λίλιθ, γνωστή και ως μαύρη σελήνη? Σύμφωνα με τον αρχαίο εβραϊκό μύθο, η Λίλιθ ήταν η πρώτη γυναίκα του Αδάμ, αυτή που αρνήθηκε να παραδοθεί σε αυτόν σεξουαλικά, γιατί δεν δέχτηκε να είναι σε κατώτερη θέση. Ήθελε να είναι ισότιμη, γι' αυτό και κυνηγήθηκε από τη γη του παραδείσου, εξορίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα και αντικαταστάθηκε από την Εύα. Στο Μουσείο του Καπιτολίου της Ρώμης υπάρχει ομοίωμα της Λίλιθ. Η θέση της Λίλιθ στο γενέθλιο οροσκόπιό μας μιλάει για ανεκπλήρωτες επιθυμίες μας, τις αναστολές της προσωπικότητάς μας, τις επώδυνες εμπειρίες, τη στέρηση, το σκοτάδι. Δεν διαχωρίζει το καλό από το κακό, γιατί η ανθρώπινη υπόσταση περιέχει όλες τις όψεις. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μας επηρεάζει η μαύρη σελήνη μας ή η Λίλιθ. Σας έχω ετοιμάσει πίνακες όπου θα μπορέσετε να βρείτε τη θέση της Λίλιθ ανάλογα με την ημερομηνία και τη χρονιά που έχετε γεννηθεί. Η Λίλιθ στον κρυό. Η Λίλιθ στον κρυό σας καθιστά πολύ αισθησιακούς και φλογερούς, με αποτέλεσμα να δημιουργείτε πάρα πολλές σχέσεις. Απολαμβάνετε πραγματικά να παίζετε το ρόλο του κυνηγού και χρησιμοποιείτε τη σεξουαλικότητά σας για να νιώσετε ισχυροί. Οι άντρες αναζητάτε μια γυναίκα δυναμική και ανεξάρτητη που να μπορεί να σας καταλάβει, ενώ οι γυναίκες ψάχνετε έναν άντρα με έντονη προσωπικότητα. Συμβολικά, η Λίλιθ στον κρυό αντιπροσωπεύει τον αρχηγό που ασκεί ισχυρή επιρροή στο πλήθος. Έναν χαρισματικό πολιτικό ή έναν δημοφιλή καλλιτέχνη, για παράδειγμα. Στην καθημερινή ζωή, είναι το άτομο που προκαλεί το ζωηρό ερωτικό ενδιαφέρον. Η Λίλιθ στον Ταύρο. Η Λίλιθ στον Ταύρο σας κάνει ιδιαίτερα απαιτητικούς στον σεξουαλικό τομέα. Διακρίνεστε για το έντονο πάθος σας, αν και κατά βάθος προτιμάτε να το καταπιέζετε, προκειμένου να έχετε μια ήρεμη και ήσυχη ζωή. Οι καθημερινές συνήθειές σας
αποτελούν σημείο αναφοράς και δεν αφήνεται τίποτα να σας αναστατώσει. Το μόνο που δεν μπορείτε να ελέγξετε ή να αποφύγετε είναι η έντονη τάση να θεωρείτε το τέρι σας κτήμα σας και να διεκδικείτε το σύντροφό σας με λάθος τρόπο. Επίσης, υπάρχει κάποια μυστικότητα σχετικά με τα οικονομικά σας που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις σοβαρές σχέσεις σας, επειδή αρνείστε να μοιραστείτε τα αποκτήματά σας με άλλους. Η Λίλιθ σε αυτή τη θέση αντιπροσωπεύει την πορνεία, όπου το σεξ χρησιμοποιείται για τα λεφτά, πάντα συμβολικά βέβαια. Η Λίλιθ στους διδύμους. Με τη Λίλιθ στους διδύμους, η ερωτική σας ζωή χαρακτηρίζεται από αστάθεια και σκόρπισμα εντός εισαγωγικών σε πολλαπλές σχέσεις. Δεν νιώθετε ασφαλείς μέσα σε παθιασμένες καταστάσεις, καθώς η περιέργειά σας σας πρόχνει να δημιουργείτε εφήμερες περιπέτειες απλά και μόνο για να πειραματιστείτε. Αυτή η στάση σας μπορεί να γίνει αιτία να χαρακτηριστείτε διπρόσωποι ή ακόμα και κακόβουλοι. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει για σας να μπορείτε να μιλάτε ελεύθερα κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής και να μοιράζεστε ερωτικές φαντασιώσεις με τον σύντροφό σας. Αποφύγετε όμως την τάση να δημιουργείτε καυγάδες μέσα στο συγγενικό σας περιβάλλον, επειδή η Λίλιθ στους διδύμους συμβολίζει τις σχέσεις μεταξύ συγγενών και ιδιαίτερα ανάμεσα σε ξαδέρφια. Η Λίλιθ στον καρκίνο. Με τη Λίλιθ στον καρκίνο κληρονομείτε χαρακτηριστικά και τάσεις από την πατρική οικογένειά σας. Με τη Λίλιθ στον καρκίνο κληρονομείτε χαρακτηριστικά και τάσεις από την πατρική οικογένειά σας. Επηρεάζεστε άμεσα από τις σχέσεις που βιώσατε στο οικογενειακό σας κύκλο και από αυτά τα βιώματα εξαρτάται το πάθος και ο ερωτισμός σας. Στις ερωτικές και σεξουαλικές σας σχέσεις προτιμάτε να καθοδηγήσετε από τον σύντροφό σας, καθώς δεν σας αρέσει να αναλαμβάνετε πολλές ευθύνες. Έχετε το χάρισμα να γίνετε καλοί γονείς και να αγωνιστείτε για τα παιδιά σας. Η Λίλιθ στον καρκίνο συμβολίζει τον πατριώτη εντός εισαγωγικών που προσφέρεται να πεθάνει για την πατρίδα του, τον πατέρα που μπορεί ακόμα και να κλέψει για την οικογένειά του και την μητέρα που μπορεί ακόμα να γίνει και πόρνη προκειμένου να θρέψει τα παιδιά της. Η Λίλιθ στον Λέοντα. Με τη Λίλιθ στον Λέοντα θα θέλετε πάντα να είστε βασιλιάς ή βασίλισσα στην αγάπη. Ψάχνετε λοιπόν ένα άτομο να αφουγκράζετε τις επιθυμίες σας και να ικανοποιεί τις βαθύτερες ανάγκες σας. Η αφοσίωσή του στο πρόσωπό σας ανταμείβεται πλουσιοπάροχα, αφού και εσείς είστε πολύ περιποιητικό και γενναιόδωρο άτομο απέναντί του. Όσο και αν δεν το παραδέχεστε, θέλετε να σας λατρεύουν με τον ίδιο τρόπο που λατρεύετε κι εσείς οι ίδιοι τον εαυτό σας. Ο έντονος ναρκισισμός σας όμως μπορεί να δημιουργήσει περιπλοκές στη σχέση σας. Η Λίλιθ στο Λέοντα φέρνει αγάπη από τα παιδιά αφού συμβολίζει το δάσκαλο που αγαπιέται από τους μαθητές του. Η Λίλιθ στην Παρθένο. Η Λίλιθ στην Παρθένο θολώνει κάπως την αντικειμενικότητά σας και σας σωθεί να εκφράζετε αυστηρή κριτική, η οποία τις περισσότερες φορές δημιουργεί προβλήματα στη σχέση σας. Με τη στάση σας αυτή μπερδεύετε εντός εισαγωγικών τους ανθρώπους που σας συναναστρέφονται, καθώς οι απόψεις σας σχεδόν για άλλους τους τομείς της ζωής είναι κάπως περίεργες. Λόγω του ότι δεν θέλετε να δεσμευτείτε, προσπαθείτε απεγνωσμένα να δημιουργήσετε μια ελεύθερη σχέση και συγχρόνως να διατηρήσετε και την αυτονομία σας. Συχνά η διάθεσή σας για κοινωνικές επαφές εναλλάσσεται με μια περίεργη τάση για απομόνωση. Ενώ έχετε την ικανότητα να τα συνδυάσετε όλα, πιθανότατα δεν το συνειδητοποιείτε ή απλά δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Η Λίλιθ στο ζυγό. Με τη Λίλιθ στο ζυγό έχετε πάντα μια προσεγμένη εμφάνιση. Αναζητάτε την αρμονία και την καλαισθησία τόσο στη σχέση σας
όσο και σε οτιδήποτε σας περιβάλλει. Όμως, δυστυχώς, δεν καταφέρνετε πάντα να κατακτήσετε και να απολαύσετε αυτό που σας εντυπωσιάζει. Ακόμα όμως και όταν το κατακτήσετε, γρήγορα χάνετε τον αρχικό ενθουσιασμό σας. Οι γυναίκες με τη Λίλιθ στο ζυγό μπορεί να κάνουν έναν βιαστικό γάμο από φόβο μήπως μείνουν ανήπαντρες. Ενώ οι άντρες αρκετά συχνά πέφτουν στον έρωτα μιας γυναίκας ακατάλληλης για εκείνους. Η ισορροπία και η δικαιοσύνη παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλες τις σχέσεις σας. Με τη Λίλιθ στο ζυγό υπερασπίζεστε με σθένους τους αδύναμους, την γυναίκα και τους νόμους για την κακοποίηση. Η Λίλιθ στον Σκορπιό. Με τη Λίλιθ στον Σκορπιό σίγουρα είστε πάρα πολύ γοητευτικοί. Διαθέτετε μια φλογερή προσωπικότητα και μπορείτε να ξελογιάσετε με άνεση το αντικείμενο του πόθου σας. Όσο απρόθυμο και αν φαίνεται το θύμα σας εντός εισαγωγικών, θα καταστρώσετε με ευκολία την κατάλληλη στρατηγική για να το κατακτήσετε. Ωστόσο, θα πρέπει να μετριάσετε τον ενθουσιασμό σας και την αφοσίωσή σας, αφού αρκετά συχνά ο σύντροφός σας θα νιώθει ότι περιορίζεται η ελευθερία του. Οι άντρες με τη Λίλιθ στο Σκορπιό έχουν μεγάλη σεξουαλική όρεξη που μπορεί να τους οδηγήσει σε υπερβολές, ενώ οι γυναίκες κινδυνεύουν να πέσουν θύματα σεξουαλικής υποταγής αλλά και σεξουαλικής σαγήνης, να σας εκμεταλλευτούν δηλαδή σεξουαλικά. Η Λίλιθ στον Τοξότη. Η Λίλιθ στον Τοξότη σας σωθεί να ζείτε και να απολαμβάνετε τον έρωτα με απόλυτη ελευθερία. Όταν όμως ερωτευτείτε, ξέρετε να εκπλήσετε το σύντροφό σας, χαρίζοντάς του στιγμές μοναδικές και απρόβλεπτες. Ωστόσο, θα πρέπει να αντιθασέβετε την τάση σας για περιπέτειες, επειδή μπορεί να απομακρύνει μια σημαντική σχέση από τη ζωή σας. Επιπλέον, θα πρέπει να μειώσετε τους φόβους που σας αναγκάζουν να κρύβετε τα συναισθήματά σας, προκαλώντας έτσι στο άτομο που σας ενδιαφέρει αμφιβολίες που θα οδηγήσουν σε καυγάδες. Η Λίλιθ στον Εγώκερο. Με τη Λίλιθ στον Εγώκερο, το βασικό χαρακτηριστικό σας είναι η λογική και κάποιες φορές ο συντηρητισμός με τον οποίο αντιμετωπίζετε τον έρωτα και την αγάπη. Έτσι, προσπαθείτε να κατακτήσετε άτομα καταξιωμένα, ανθρώπους που έχουν μια σίγουρη θέση ή είναι επιτυχημένοι στην καριέρα τους. Η δυσκολία σας να μοιραστείτε τα συναισθήματά σας σας κάνει να μοιάζετε απόμακρη, ακόμα και ψυχρή. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της ζωής σας θα μάθετε να εκδηλώνετε με περισσότερο πάθος τα συναισθήματά σας και να τα μοιράζεστε πραγματικά με τον άνθρωπό σας. Η Λίλιθ στον Υδροχόο. Η Λίλιθ στον Υδροχόο σας κάνει κατά κάποιο τρόπο αντικομφορμιστικό άτομο στην αγάπη. Θέλετε να ζείτε τον έρωτα χωρίς ταμπού και κανόνες, να δοκιμάζετε οτιδήποτε καινούριο. Για να μείνετε ικανοποιημένοι, θα πρέπει να βρείτε ένα σύντροφο που να μην έχει αναστολές και να του αρέσει να συμμετέχει στις επιθυμίες σας. Ακόμα και τότε όμως, θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά πριν αποφασίσετε να παντρευτείτε και κατά πόσο θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της συζυγικής ζωής. Και αυτό γιατί? Γιατί η αγάπη σας για τις φιλικές παρέες και τις ατομικές δραστηριότητες αφήνει πίσω την οικογένεια και τα παιδιά. Η Λίλιθ στους Ιχθύς. Η Λίλιθ στους Ιχθύς σας κάνει αισθησιακούς και ευαίσθητους. Σας κάνει επίσης αρκετά ονειροπόλους, έτσι ώστε να μπερδεύετε την πραγματικότητα με το όνειρο. Συχνά μπορεί να πληγώνεστε όταν ανακαλύπτετε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα έχετε φανταστεί, με αποτέλεσμα να υιοθετείτε ασυναίσθητα μια επιθετική συμπεριφορά. Η Λίλιθ στους Ιχθύς μπορεί να σας πρόξει σε διάφορες εξαρτήσεις, ναρκωτικά, ποτό ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να διοχετεύσετε αυτή την τάση σε θετικά κανάλια εντός εισαγωγικών,
όπως είναι οι έρευνες στα πεδία της καλλιτεχνίας, της οικολογίας και της πνευματικότητας. Κάποια διαστήματα απομόνωσης θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε καλύτερα τις επιλογές σας και τους ανθρώπους που συναναστρέφεστε.